σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και σε ένα βίντεο το οποίο ανέλαβες εσύ, Μαρία, να φέρεις εις πέρας και μάλιστα δίνοντας πολλές απαραίτητες και χρήσιμες συμβουλές σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με την οδική ασφάλεια όσο και με τη δική μας οδηγική και οδική συμπεριφορά, αλλά και με τις συνήθειες που έχουμε και πρέπει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε όλοι εμείς που μπαίνουμε, είτε οδηγούμε είτε όχι, είτε είμαστε συνοδηγοί, είτε είμαστε απλά επιβάτες ενός αυτοκινήτου στις διαδρομές, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για νεαρές ηλικίες, όταν μιλάμε για παιδιά και όταν μιλάμε και για εγγύους. Πολλές συμβουλές, τις οποίες προσπαθήσαμε να συμπτύξουμε μέσα σε ένα βίντεο για να μοιραστούμε με όλους εσάς και με ένα θέμα το οποίο αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή και απευθυνθήκαμε, θα μας πεις σε ποιον και θα μας πεις και τη δική σου εμπειρία. Επιστρέφοντας από το βίντεο, θα ήθελα να το σχολιάσουμε, όμως πρώτα επισήμανε μας σημεία στα οποία σταθήκατε. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι μιλήσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Μημαράκη, πρόεδρο Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ηρακλείου. Ο κύριος Μημαράκης μας έδωσε πραγματικά πολύ χρήσιμες συμβουλές και απαραίτητες για την τοποθέτηση των παιδικών καθισμάτων στα αυτοκίνητα, αλλά και για την επιλογή ενός σωστού παιδικού καθίσματος, αναλόγως με τις ηλικίες, αναλόγως με το βάρος και το ύψος του παιδιού. Συμβουλές οι οποίες και εγώ που ακόμα δεν είχα κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, παρόλο που οδηγάω, αλλά δεν έχω οικογένεια, παιδιά και τα σχετικά και δεν είχα ξανασχοληθεί. Στο ευχόμαστε όμως να αποκτήσει, Μαρία. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις και γνώσεις οι οποίες δεν τις είχα ξανακούσει. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους γονείς να το ακούσουν και να το προακολουθήσουν πολύ προσεκτικά, γιατί είναι κάποιες συμβουλές απαραίτητες. Απαραίτητες, ναι. Οι οποίες προλαμβάνουν πολλές καταστάσεις και έτσι, για να προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η ασφάλεια των παιδιών στα αυτοκίνητα είναι ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των γονέων. Ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλό μεσημέρι» και μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδικά καθίσματα, για το τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αλλά και οι εγκυμονούσες. Η χρήση παιδικών καθισμάτων είναι επιτακτική από τη στιγμή που ένα μικρό παιδάκι θα μπει σε ένα όχημα και θα ξεκινήσει να κάνει μια διαδρομή άσχετα με τη διάρκεια και το μήκος της διαδρομής. Και μέχρι ποια ηλικία ενδείκνεται να είναι γυρισμένο το κάθισμα του παιδιού στην πίσω πλευρά? Ένα παιδάκι θα πρέπει να κοιτάζει προς τα πίσω μέχρι και τα 4, τουλάχιστον τα 3, στα 3 μέχρι τα 3 έτη. Και αν μπορούμε και παραπάνω ένα χρόνο, καλό θα κάναμε. Πώς μπορούμε να δέσουμε το παιδί σωστά στο παιδικό κάθισμα? Αυτό λοιπόν που έχω να πω εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, να προσαρμόσουμε τους σημάντες συγκράτησης, είναι αυτοί εδώ πέρα που θα μπουν στο παιδάκι μας, να προσαρμόσουμε στο σωματάκι του να κουμπάει. Δεν θα πρέπει να το σφίγγει και δεν θα πρέπει να είναι χαλαρή. Σκεφτείτε ότι μία σωστή και ιδανική θέση του η μάντα είναι να περάσει εδώ από τον ώμο του και κάτω και να μπαίνει ένα δάχτυλο μέσα. Δικό μας, του μπαμπά ή της μαμάς, έτσι. Ένα δάχτυλο. Μην είναι πολύ σφιχτό, μην είναι χαλαρό. Ποιος είναι ο λόγος? Τα παιδιά γενικά στα καθίσματα δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ βαριά ντυμένα. Εάν λοιπόν εγώ το σφίξω πάρα πολύ τον ημάντα, αυτομάτως θα προκαλέσω μια δυσχέρεια στο παιδί και θα αρχίζει να γκρινιάζει και να κλαίει γιατί ζορίζεται. Νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένο και δεμένο εκεί πέρα. Εάν τον αφήσω πολύ χαλαρό, σε περίπτωση σύγκρουσης, η ταχύτητα και η δύναμη που θα αποκτήσει το παιδί έντος με ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει στα 50 χιλιόμετρα, μέχρι να το φρενάρει ο ημάντας αυτός ο οποίος θα είναι χαλαρός, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες. Όπως ο ίδιος αναφέρει, η ενδεδειγμένη πιστοποίηση και η προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών μπορούν να αποβούν σωτήρια στην αποφυγή ατυχημάτων, εγγυόμενα την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού. Τα ίδια τα καθίσματα λοιπόν πολλές φορές θα δείτε ότι μας τα δείχνουν και μας λένε ότι δεν θα το βάλεις αν δεν μπορείς να απενεργοποιήσεις τον αερόσακο. Όπως επίσης έχουν όλα τα καθίσματα οδηγίες, εκτός από το μάνιο του κατασκευαστή, το εγχειρίδιο χρήσης. Βλέπετε εδώ πέρα μας λέει ότι από εδώ θα πρέπει να περάσει η ζώνη ασφαλείας. Εάν το σηκώσουμε θα δούμε ήδη η ζωή του που είναι έτοιμη για να μπει η ζώνη ασφαλείας, θα περάσει από την άλλη μεριά και γυρνώντας το θα δούμε εδώ πέρα ότι περνάει και από εδώ πέρα. Έτσι, για να το ασφαλίσει το κάθισμα. Για τους γονείς που ανησυχούν για την επιλογή του σωστού παιδικού καθίσματος, ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης μας εξηγεί τον κατάλληλο τύπο καθίσματος για κάθε ηλικία. Τονίζει μάλιστα ότι το βάρος ή το ύψος των παιδιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή επιλογή.
Οι βασικές έτσι κατηγορίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τρεις των παιδικών καθισμάτων, η οποία είναι η πρώτη που είναι από 0 έως 13 κιλά ουσιαστικά έτσι όσον αφορά το βάρος του μωρού. Συνεχίζουμε μετά, θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία η οποία θα είναι από τα 13 και πάνω. Πολύ βασικό σε αυτό το κομμάτι δεν θα παίξει μόνο το βάρος του παιδιού, θα παίξει όμως και το ύψος του. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμοστούμε, θα προσαρμόσουμε το κάθισμά μας, αυτό που θα αγοράσουμε, σχετικά με το βάρος και το ύψος του παιδιού. Και η τρίτη κατηγορία θα ξεκινήσει από τα 15 κιλά και πάνω μέχρι τα 36 και μέχρι τα 12 έτη που προβλέπει η νομοθεσία μας. Οι νέοι σχεδιασμοί των παιδικών καθισμάτων προσφέρουν την απαραίτητη ασφάλεια στα παιδιά αλλά και τη διευκόλυνση που αναζητούν οι γονείς στην καθημερινή τους χρήση. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες, αν δείτε, σκοπός τους ποιος είναι, να φτιάξουν καθίσματα που να μπορεί να το πάρει ο γονιός και να έχει το παιδάκι του από μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας, να μην χρειαστεί να το αλλάξει. Αυτή είναι και η φιλοσοφία κάποιων καθισμάτων. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με το γνωστό πλέον σε όλους ISOFIX. Τι είναι το ISOFIX? Είναι ο τρόπος πρόσδεσης του καθίσματος στο αυτοκίνητο. Το ISOFIX τώρα έχει ένα προνόμιο το οποίο μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες. Άρα λοιπόν όταν θα το βάλω το ISOFIX στο μπροστινό κάθισμα, θα πατήσω εδώ πέρα τη βάση και θα γυρίσει το κάθισμα, αν κοιτάξετε, θα γυρίσει πίσω και αυτομάτως μπορώ να το γυρίσω όπως θέλω. Και το ίδιο κάθισμα το οποίο είναι ISOFIX, να το βάλω σε ένα όχημα το οποίο δεν έχει αναμονές για ISOFIX, έτσι πολύ εύκολα μπορεί να μπει με τις γνωστές αγκυρώσεις, με την ζώνη ασφαλείας, να περάσει από τα σημεία που πρέπει να περάσει, έτσι ώστε να είναι σωστά τοποθετημένο. Ιδιαίτερα προσεκτική επίσης πρέπει να είναι και η χρήση της ζώνης ασφαλείας από τις εγκυμονούσες γυναίκες. Η σωστή τοποθέτηση της ζώνης αποτρέπει τυχόν κινδύνους για τη γυναίκα, αλλά και για το ίδιο το μωρό. Εδώ λοιπόν θα δείξουμε τώρα το σωστό τρόπο. Η ζώνη, αν κοιτάξετε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πηγαίνει πάνω από την κοιλιά της εγκύου, σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, θα πρέπει να περνάει από την κάτω μεριά της κοιλιάς για να μην την πιέζει. Σε περίπτωση λοιπόν ατυχήματος, θα πρέπει λοιπόν η ζώνη για να δουλέψει να είναι σε αυτήν εδώ τη θέση που βλέπετε. Αυτό λοιπόν τώρα ποιος θα μας το κάνει? Θα μας το κάνει ένα ειδικό καθισματάκι το οποίο μπαίνει στη βάση του καθίσματος του κανονικού. Η έγκυος γυναίκα κάθεται πάνω, βάζει τη ζώνη της κανονικά και το κάτω σημείο της ζώνης της ουσιαστικά ασφαλίζει σε αυτόν εδώ τον ημάντα χωρίς να αφήσει το περιθώριο να μπορέσει το κάτω σημείο της ζώνης να ανέβει προς την κοιλιά. Μπορεί να είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στη ζωή της γυναίκας, αλλά όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, η ασφάλεια των παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο ξεκινάει από τη στιγμή που υπάρχει το μωρό μέσα στην κοιλιά της μαμάς του. Βλέπετε πόσα πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα μου πεις τώρα, Ιωάννα, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε μωράκι ακόμα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Και μια έγκυο, φίλη σου, εν πάση περιπτώσει έναν δικό σου άνθρωπο να θέλεις να συνοδεύσεις κάπου, να μεταφέρεις κάπου, αλλά και για σένα απαραίτητες, για εμάς τις γυναίκες θέλω να πω περισσότερο, απαραίτητες χρήσιμες συμβουλές, αλλά και συνολικά για τις οικογένειες, για τα παιδάκια μας. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε και πράγματα τα οποία αν δεν μπει στη διαδικασία να μάθεις, μπορείς να έχεις σοβαρότατες επιπτώσεις και άλλα προβλήματα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Χάρηκα πάρα πολύ με το βίντεο το οποίο παρακολούθησα, πρέπει να σας πω, και είμαι βέβαιη ότι και οι τηλεθέατες μας παρακολουθούν. Έμαθαν πράγματα τα οποία ίσως να μην είχαν πέσει στην αντίληψή τους, ίσως να μην είχαν μπει στη διαδικασία να τα σκεφτούν. Αλλά είναι απαραίτητες μικρές χρήσιμες συμβουλές, οι οποίες μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Έτσι είναι, γιατί αποφεύγεις να θέσεις σε κίνδυνο το ίδιο στο παιδί ή το παιδί που κουβαλάς, που μεταφέρεις τέλος πάντων με το αμάξι σου, με το αυτοκίνητό σου. Βέβαια, τεράστια ευθύνη. Ναι. Τεράστια ευθύνη. Πραγματικά. Όταν βάζετε παιδιά στο αυτοκίνητο. Και το τονίζουμε και το λέμε. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς θεωρούμε αυτονόητο. Και δηλαδή, λέμε, θα μπούμε στο αυτοκίνητο, θα πάρουμε το παιδί να το μεταφέρουμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και πράγματα τα οποία πραγματικά δεν γνωρίζουμε, όπως η ζώνη, πώς τοποθετείται στην κοιλιά της εγκύου, όπως το παιδί μέχρι ποια ηλικία πρέπει να κοιτάει μπροστά ή να κοιτάει πίσω. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, και γιατί βλέπουμε πολλούς γονείς να μεταφέρουν παιδιά χωρίς ζώνες. Ναι, εμείς εδώ δεν κατακρίνουμε ούτε ψέγουμε καταστάσεις οι οποίες όμως μπορεί να προκύπτουν, ή δεν είμαστε εμείς για να σας κουνήσουμε το δάχτυλο. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε εμείς εδώ, οι οποίοι προσπαθούμε με απόλυτο σεβασμό και με απόλυτη προσήλωση στο τι είναι σωστό και ορθό να πράτεται από τον καθένα μας ξεχωριστά, για να συμβουλέψουμε και να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές, ασφαλώς. Και για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί βλέπω ότι πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν μαξιλαράκι μας από την κοιλίτσα ή είχαμε φάει πολύ? Ήταν ένα μαξιλαράκι. Ένα μαξιλαράκι, έτσι. Ιωάννα μου, για τους
για τις ανάγκες του γυρίσματος. Κυριολεκτικά λοιπόν έπρεπε και κλείθηκε να συμβεί αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι και η κυρία που έπαιξε στο τέλος του βίντεο, επίσης θεωρώ ότι ήταν μαξιλαράκια, αλλά ήταν και πολύ καλύτερη από τη δική μου κυλίτσα. Λοιπόν, το βίντεο και το ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθήσαμε ήταν άψογο και χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω και άλλα τέτοια θέματα να μοιραστούμε με τον κόσμο στο εξής. Και εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ειδικά φέτος το λέω και το ξαναλέω, θα γνωρίσετε και άλλες πτυχές και θα μάθετε και άλλα πολλά πράγματα από εμάς.